την πρόταση για απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από τα 17 χρόνια, με ένα χρονικό διάστημα η οδήγηση του ΙΧ από ανήλικο να γίνεται με την υποχρεωτική συνοδεία στο αυτοκίνητο από ενήλικο που κατέχει δίπλωμα οδήγησης, έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος στη Βουλή. Ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος προχώρησε στην πρόταση αυτή με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της τροπολογίας του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων που επιτέλους επιλύει το πρόβλημα με το βραχυκύκλωμα που υπήρξε με τις εξετάσεις για απόκτηση αδειών κυκλοφορίας. Είναι μια συζήτηση, είναι όπως παλιά που όταν πήγαμε πια από τα 20 στα 18, ακουστήκαν οι διαφωνίες, ακουστήκαν οι επιχειρήματα και από μια και από την άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Υπάρχουν οι φορείς οι αρμόδιοι για την οδική ασφάλεια. Και για μένα δεν είναι του κυρίαρχου ερώτημα αυτό, για μένα είναι η οδική ασφάλεια. Το πώς να μπορέσουμε να έχουμε τα λιγότερα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα. Με την πρόταση αυτή έδειξαν να συμφωνούν και οι περισσότεροι από τους συζητητές της αντιπολίτευσης και λένε πως η πρόταση αυτή ακούγεται καταρχήν καλή να τη δούμε με ειδικούς σε μια οργανωμένη συζήτηση και να το θεσμοθετήσουμε με την κανονική διαδικασία. Παράλληλα, ο κ. Ρίζος σχολίασε τα όσα ακούγονται πως η πρόταση αυτή είναι συνδεδεμένη με εκείνη του δικαιώματος ψήφου από το 17 έτη. Εγώ νομίζω ότι η νεολαία θα ασχοληθεί με τα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα της πατρίδας της όταν θα νιώσει ότι μπορεί να έχει συμμετοχή, πραγματική συμμετοχή, ότι περνάει από το χέρι της. Εάν δεν κάνουμε την νεολαία μας να καταλάβει, να το αισθανθεί ότι το μέλλον της και η παραμονή της εδώ στον χώρο τον ελλαδικό ένα κομμάτι της έχει και το θέμα της συμμετοχής στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος, τότε μονάχα θα γίνει. Αλλά αυτά είναι, νομίζω, ανοίγουμε συζητήσεις που μπορούν να γίνουν ακόμα και ακαδημαϊκού χαρακτήρα.